δεν είναι μόνο μέσα στη Βουλή που γίνεται η κατεδάφιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι και μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν αρχίσει ήδη σχεδόν σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης. Κλείνουν τα ΤΕΗ, κλείνουν τα πανεπιστήμια, έχουμε συνελεύσεις πολύ μεγάλες εργαζομένων, διδασκόντων, φοιτητών. Έχουμε τις αποφάσεις των ΕΛΜΕ με συντριπτικά ποσοστά για να μπουν μπροστά στον αγώνα. Ετοιμάζονται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι ΟΤΑ, οι νοσοκομιακοί γιατροί. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα θα συμμετέχουν και οι γονείς και οι μαθητές. Δηλώσαμε στη Βουλή ότι αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η κατεδάφιση δεν αφορά μόνο τη λαϊκή οικογένεια. Αφορά όλους τους Έλληνες στο βαθμό που καταργείται η μεσαία τάξη και σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας γονιός να μπορέσει να δώσει στο παιδί του αυτά που πριν με ένα λυψό και κουτσουρωμένο τρόπο τα έδινε το δημόσιο σχολείο. Επομένως, όλοι, μα όλοι, πρέπει να είναι στον αγώνα. Όχι απλώς για να υπερασπιστούν το δημόσιο σχολείο, αλλά για να τραπεί αυτή η πολιτική και για να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η μόνη λύση και η μόνη διέξοδος στον αγώνα μας.